για 4 λάθη. Και όμως παρόλα αυτά ακόμη, επειδή δεν, η λέξη άμυνα είναι λίγο διαγραμμένη από το ρεπερτόριο των περισσότερων παικτών του, δεν μπορεί. Λεκάβιτσος και Παπάς. Ο Λοτζέσκι ελευθερώνει τον Λάζ με δεσκοκικάν. Ο Καλάθης. Πρώτη χαμένη επίθεση για τον Πάναθρεν, ο οποίος πηγαίνει πάνω στο Καλάθη τώρα. Έκανε φοβερά πράγματα με τη μικρή ομάδα του, μικρή εθνική του Ισραήλ, οδηγώντας την στο χρυσό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Ο Καλάθης έχει 4 λεπτά ακόμη για την πρώτη περίοδο. Επιστρέφει ο Κέιν στο μαρκάρισμα του Καλάθη. Του δημιουργεί χώρο ο Λάσμε με το σκριν. Στα γκάρ για τη Μακάμπη απόψε με Πάρκο και Ρέι έξω, αλλά αυτό είναι μια μακρινή εκδοχή της ιστορίας. Πολύ μακρινή. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός δεν χρειάζεται να το φτάσει μέχρι αυτό εκεί. Ακριβώς, γι' αυτό το λέω. Ο Αντετοκούμπο για... Ο Παναθηναϊκός έχει δεχτεί 18 πόντους σε 6 λεπτά. Ο Λοτζέσκι για 3 για να απαντήσει. Δέχτηκε αυτό το 7-0 στις αρχές του δεκαλέπτου και έμεινε πίσω. Τώρα Ράμπι σοφαρίζει ξανά. Βάλε χαμηλά στον Λοτζέσκι ανάμεσα σε πολυκοσμία εκεί. Ο Παναθηναϊκός έχει και τον Παπά τώρα στην πεντάδα του. Ο Λοτζέσκι ελευθερώθηκε, πήρε τον δεξί διάδρομο και τελείωσε. Ο Γουίλμπεκιν και την Παρτολομέο στο πάρκο θα αλλάξουν λίγο. Είναι λογικό. Γουίλμπεκιν και Ζουσμάν. Ο Λάγκφορντ για 3, δύσκολο σου τα από τη γωνία. Η να είναι ντυμένη στα πράσινα. Πάνω στον Καλάθι ξεκινάει ο Κέιν. Ο Γκίστ χαμηλά για τον Λάγκφορντ. Η ενέργεια από τον πρώην παίκτη της Μπάνβι. Το Λάσμε ξανά από μακριά. In the game early on. Nice play from James Gist, his first assist. Langford inside! Points, Petri Kaponen. Picking out the last minute of the third. Kalaitis to Papas. Gist from three-point range. Kalaitis defended by Djedovic. That's a great backdoor pass. Excellent passing indeed from Panathinaikos. And he executes it perfectly. Lekavicius inside. Papas in the corner for three. Nick. This Kalaitis. Last couple of minutes of the third quarter. Kalaitis inside, he's fouled and... A stack offense there from Panathinaikos. That's an open shot for James Gist. Και με περιήγηση σε Τουρκία και Ρωσία, ο Λάγκφορντ απειρ...